Και θα πάμε τώρα να συναντήσουμε τον πρόεδρο του Τεχνικού Επιμελητήριου Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Στασινό, ο οποίος από χθες, με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του Άδωνη Γεωργιάδη, έχει καθήκοντα τεχνικού συμβούλου για το έργο στο ελληνικό. Καλημέρα, κύριε πρόεδρε. Καλημέρα σας, εσάς και τους ακροατές. Λοιπόν, τι σημαίνει για αυτή το περίφημο project του ελληνικού που χρόνια το ακούμε, αλλά αυτή η έρμη μπουλντόζα ακόμη δεν έχει μπει, να αναλαμβάνει καθήκοντα τεχνικού συμβούλου ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος? Θα τρέξει πιο γοργά το έργο, θα προσφέρεται καλύτερη τεχνογνωσία? Με ποιο σκεπτικό ήταν η απόφαση του κυρίου Γεωργιάδη και με ποιο σκεπτικό τη δεχτήκατε κι εσείς? Να σας πω έτσι και αλλιώς, το Τεχνικό Επιμελητήριο είναι τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας εκ του νόμου ιδρύσεως του 1926. Αλλά θα σας έλεγα ότι νομίζω ότι υπάρχει κάποια τεχνογνωσία γύρω από το πώς μπορούν να ξεπεραστούν διαδικασίες γραφειοκρατίας στην Ελλάδα που παρουσιάζονται στην καθημερινότητα όλων των μηχανικών και όλων των πολιτών. Νομίζω ότι σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να προσφέρουμε. Παράλληλα, θα ήθελα να πω ότι είναι ένα τεράστιο συμβολικό έργο με έντονο περιβαλλοντικό χαρακτήρα λόγω της έκτασης του πάρκου που θα αλλάξει τη ζωή όλων των πολιτών της Αττικής. Άρα θα έλεγα ότι μπορούμε να συνδυάσουμε τον τρόπο που θα επιληθούν καθημερινά γραφειοκρατικά προβλήματα που εμποδίζουν μέχρι τώρα την έναρξη των εργασιών και ταυτόχρονα θα διασφαλίσουμε το περιβαλλοντικό στίγμα του έργου παράλληλα με την προστασία όλων των οποιοδήποτε τομέα τώρα πρέπει να προστατευτεί, όπως είναι και το κομμάτι του πολιτισμού. Ο κ. Γεωργιάδης στις 2-3 μέρες που είναι υπουργός θα έλεγε κανείς ότι πάτησε εντυπωσιακά γκάζι, συναντήθηκε με δημάρχους, με εσάς, με εκπροσώπους της εταιρείας που θα φτιάξει το project. Φαντάζομαι σας έκανε και μία ενημέρωση για το πού βρίσκονται τα πράγματα. Άκουσα τη χθεσινή του δήλωση που μου θύμισε και τις δηλώσεις των προηγούμενων υπουργών, της προηγούμενης κυβέρνησης, ότι θα μπει μπουλντόζα μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό ως δήλωση το είχαμε ακούσει πολλές φορές. Η δική σας εκτίμηση και με βάση την ενημέρωση που σας έκανε ο κύριος Γεωργιάδης είναι ότι αυτή τη φορά μπορεί να είναι υλοποιήσιμη η δήλωση ότι θα μπει μπουλντόζα μέχρι τέλος του χρόνου, ή είναι μία ακόμα δήλωση? Να πω το εξής, επειδή δεν είμαι πολιτικός, δεν θέλω αυτή τη στιγμή να κάνω μία δήλωση παρά την ενημέρωση που έχω. Όταν έχω πιο βαθιά ενημέρωση ή μετά από διαδοχικές σκέψεις που θα γίνουν, θα μπορώ να τοποθετηθώ και σε αυτό. Θεωρώ όμως ότι θα επιταχυνθούν πάρα πολύ οι διαδικασίες και ενδεχομένως, το λέω χωρίς να το λέω με ασφάλεια και σας είπα επειδή δεν είμαι πολιτικός, να μπορούμε να βάλουμε έναν σύντομο στόχο, σίγουρα συντομότερο από όσο από αυτό που υπήρχε στην πράξη. Αλλά σας είπα, δεν θέλω να κάνω πολιτική δήλωση. Τώρα θέλω να έχω όλα τα δεδομένα αναλυτικά. Ενδεχομένως μέσα στις επόμενες 10-15 μέρες να μπορώ να σας πω περισσότερο. Με βάση την ενημέρωση που σας έκανε ο Υπουργός, θεωρείτε ότι η συμβολή του Τεχνικού Επιμελητηρίου θα είναι ουσιαστική στο να ξεπεραστούν εμπόδια, στο να ξεπεραστούν γραφειοκρατίες, στο να υπάρξει μια πιο αρμονική συνεργασία όλων των πλευρών προς τη θετική κατεύθυνση ολοκλήρωσης αυτής της διαδικασίας? Αυτό ακριβώς μου ζήτησε, να βοηθήσουμε από την τεχνοκρατική μας πλευρά να ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. Νομίζω ότι έχουμε και τις γνώσεις και την εμπειρία για να το αντιμετωπίσουμε αυτό, και γι' αυτό άλλωστε, επειδή είναι κάτι ουσιαστικό αυτό που μου ζητήθηκε, γι' αυτό και συμφώνησα. Αν ήταν κάτι καθαρά επικοινωνιακό, δεν θα συμφωνούσα από το ρόλο μου. Μάλιστα. Άρα νομίζω ότι θα συμβάλλουμε αρκετά στο να ξεπεραστούν αρκετά εμπόδια. Πρακτικά, και κάτι άλλο ήθελα να σας ρωτήσω, κύριε πρόεδρε, σε σχέση με την εικόνα που εσείς είχατε για το έργο και την εικόνα που αποκτήσατε μετά την ενημέρωση του κυρίου Γεωργιάδη, είστε πιο αισιόδοξος, πιο απεσιόδοξος? Περίπου είδατε αυτά που είχατε φανταστεί ή που ξέρατε, ή ενδεχομένως ήρθαν μπροστά σας και άλλες εικόνες που σας ήταν άγνωστες μέχρι προχθές? Όχι, είχα, επειδή το παρακολουθώ το έργο, είχα εικόνα του που βρίσκεται. Απλά έχω στο μυαλό μου και κάποιους τρόπους που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην επιτάχυνση των διαδικασιών. Άρα νομίζω ότι σε συνεργασία με τους αρμόδιους υπουργούς και τους αρμόδιους υπηρεσιακούς παράγοντες θα συμβάλλουμε και εμείς από την πλευρά μας σε αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Και μια τελευταία ερώτηση. Κάποια από τα αποτελέσματα αυτής της συνεργασίας με το Υπουργείο και το συγκεκριμένο project από την πλευρά σας, πότε μπορούμε να έχουμε, δηλαδή κάποιες κινήσεις που να δείχνουν ότι κάποια πράγματα αρχίζουν και ξεκολλάνε? Νομίζω μετά από 2-3 εβδομάδες θα μπορούμε να σας πούμε πολύ πιο συγκεκριμένα πράγματα. Μάλιστα.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στασινέ, για την επικοινωνία. Να είστε καλά και καλή επιτυχία. Και ελπίζουμε αυτή τη φορά αυτή η Έρμη Μπουλντόζερ να μπει στο ελληνικό. Εκτιμώ ότι θα μπει και θα μπει συντομότερα από όσο προβλέπω. Μακάρι. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι έχουμε την ικανότητα στη χώρα, εφόσον υπάρχει αυτή η διάθεση και η βούληση να προχωρήσουμε. Μακάρι. Πάντως τα πρώτα... Είναι σημαντικό για όλους τους πολίτες, είναι σημαντικό για τους εργαζόμενους, είναι σημαντικό για το τεχνικό κλάδο, για το δικό μου κλάδο. Ασφαλώς. Που... Για όλη τη χώρα και για την ανάπτυξη και για τις θέσεις εργασίας, για τους πάντες είναι σημαντικό να ξεκινήσει αυτό το project. Και επίσης πολύ σημαντικό και περιβαλλοντικά, σκεφτείτε ότι η έκταση είναι τεράστια του πάρκου, θα επηρεάσει όλη την Ακριβώς. Και θα δώσει και ένα σήμα σε επενδυτές από το εξωτερικό ότι κάτι γίνεται, κάτι αλλάζει και κάτι τρέχει στη χώρα. Και να πούμε ότι ευτυχώς τα πρώτα δείγματα γραφής που έδειξε ο κ. Γεωργιάδης με τον γκάζι που πάτησε ήταν αρκούντος θετικά. Μακάρι να συνεχιστούν έτσι και στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Στασινέ. Καλή σας μέρα.